Με την Αχαϊκή από αριστερά να γίνεται η σέντρα εδώ. Αγγελόπουλος προσπαθεί. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Το σούτ του Αγγελόπουλου. Στα πρώτα δευτερόλεπτα η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του goalkeeper. Διαμαντή. Αχαϊκή θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Παραλαμβάνω σήμερα. Έχει μόλις ένα βαθμό. Με τον Αγγελόπουλο στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ακούτε και τους ισοβίτες που ενισχύουν την ομάδα της Κάτω Αχαγιάς σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Λεωνίδα Αγγελόπουλο, Αγγελόπουλος το εκτέλεσε. Η κεφαλιά εδώ, γκολ! Το εκτέλεσε ο Αγγελόπουλος και ωραία κεφαλιά του Παπαδόπουλου, κεντρικός αμυντικός. Πετάχτηκε εκεί στο γάμα της εστίας του Διαμαντή, πανέμορφο 4 λεπτό. 1-0 Αχαϊκή με την καρφωτή κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού, του Τάκη του Παπαδόπουλου, του Αιγιώτη αμυντικού. Είδατε τι ωραία κεφαλιά έπιασε στο γάμα της εστίας του Διαμαντή. 1-0 Αχαϊκή από νωρίς με την κεφαλιά του Παπαδόπουλου στο 4. Ο πρώην παίκτης της Δόξας Νέας Μανολάδας και έχει περάσει και από το Φωκικό με κεφαλιά. Πετάχτηκε πολύ ωραία κεφαλιά. 1-0 λοιπόν Αχαϊκή, μετά και Παπαδόπουλο στο 4. Η Φλόγα Παλαιομάνινα στην Αχαϊκή φέτος από το τοπικό της Αλτοκαρανίας και ένα σουτ που γίνεται, την μπάλα καλό, ήταν λίγο πάνω τα δοκάρια από τον Βαλκάνο. Η μπάλα λίγο πάνω από την εστία του goalkeeper Δρακόπουλου στο σουτ του Αλέξανδρου Βαλκάνου στο 7. Παλιά για τον Καρά. Για να δούμε. Καράς εδώ. Καράς επιμένει. Θα κάνει το σούτο Παράς. Κόπηκε όμως. Ο Τάσος Καράς. Τα καλή ευκαιρία εδώ για την Αχαϊκή στους 42 με τον Καρά. Δεν τα κατάφερε όμως. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Κεφαλιά εδώ, εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα σε κόρνερ στην κεφαλιά του Καρά. Διαμαρτύρονται, δεν ξέρω γιατί, από τον πάγκο του Λουτρακίου. Ο Κίμης Αποστολόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γεωργόπουλος ένα σούτ εδώ, είπα, αλλά πάνω την εστία. Στο σούτ του Γεωργόπουλου στο 90.